ξημέρωσε μια καινούργια μέρα. Πάμε όλοι για δουλειά την έργεια Δευτέρα. Από την Ανατολή μέχρι και τη Δύση, ο καθένας από μας το ποιος του θα γεννήσει. Καλημέρα. Είμαι η Ιωάννα Μπακαλάκου και η Τερέζα Κρητικού. Και μαζί με τον Ιωακίμ Κάσταγλη αποτελούμε το θεατρικό σχήμα ομάδα. Φέτος παρουσιάζουμε την παράσταση «Το Περιστέρι Δικαστής» της συγγραφέως Ειρήνης Καμαράτου για Λούση. Η παράσταση παίχτηκε για 4 μήνες στο Θέατρο Όλβιο με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και θα συνεχιστεί και την χρονιά 2016-17 για σχολεία αλλά και ανοιχτές παραστάσεις για το κοινό. Το βασικό μήνυμα της παράστασης είναι αυτό, δηλαδή να εξερευνήσουμε έναν τρόπο με τον οποίο μπορούμε να λύνουμε τις διαφορές μας ειρηνικά. Και επίσης μπαίνουν και κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με το γνωστό και επίκαιρο θέμα του bullying, που αφορά πολύ τα παιδιά και στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και σε επίπεδο παρέας και γειτονιάς. Και πώς μπορούν, βασικά αφορά και τους ανθρώπους αυτό που έχουν κάνει, δηλαδή οι διαφορές που λύνονται ανάμεσα στους ανθρώπους και στα ζώα και τους ενήλικες, ναι. Και ειρηνικά και με πολύ αγάπη και το ότι άμα δεν υπάρχει, άμα δεν υπάρχει ευτυχία βασικά, δεν μπορείς να μοιραστείς πράγματα και όταν μοιράζεσαι υπάρχει ευτυχία. Όλο αυτό το πώς συνδέεται ναι. Η ευτυχία με το μοιράζομαι είναι... Για να μπορέσουμε να ζήσουμε αρμονικά, ναι, πρέπει να επιλύουμε τις διαφορές μας, ψάχνοντας αυτά που μας ενώνουν. Ακριβώς. Και όχι αυτά που μας χωρίζουν. Γι' αυτό και εμείς κάναμε αυτό το θεατρικό σχήμα ομάδα. Για να δουλεύουμε με αυτόν τον τρόπο και μαζί. Η σκηνοθεσία, ναι, είναι δική μου. Οι υπέροχες αυτές μάσκες γλυπτά είναι του Ιωακίμ Κάσταγλη και της Τερέζας Κρητικού. Πρόκειται για μια εξαιρετική δουλειά για την οποία ως ομάδα είμαστε πολύ περήφανοι. Τα παιδιά έχουν κάνει μια καταπληκτική δουλειά και αυτό έχει και εικαστικό ενδιαφέρον για τα παιδιά που θα έρθουν και θα δουν την παράσταση. Η εξαιρετική μουσική, τα τραγούδια της παράστασης και μεγάλο μέρος των στίχων είναι του Τζερόμ Καλούρτα, του εξαιρετικού μουσικού. Η παράσταση αποτελείται κατά μεγάλο μέρος από μουσική. Τα σκηνικά είναι του Θράσου Χριστόπουλου. Κοστούμια η Τερέζα Κρητικού με την Άννα Σουρά. Χορογραφίες η Εύη Σφακιανάκη. Για τα βίντεο που έχει φτιάξει ο Αλέξανδρος Κακλαμάνος. Εξαιρετικός βίντεο άρτιστ. Να πούμε βέβαια... Να πούμε βέβαια ότι μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο Σπύρος Μπιμπίλας που παίζει τη Σοφή Κουκουβάγια στο βίντεο και ο Αλμπάνης... Και ο Περικλής Αλμπάνης που κάνει το γεράκι. Και έτσι, μάλλον γι' αυτό είπε και για την ευτυχία πριν, ότι συμπληρωθήκαμε όλη αυτή η ομάδα για να δημιουργήσουμε αυτό το αποτέλεσμα που αγαπήσαμε πάρα πολύ και ελπίζουμε ότι και του χρόνου θα αγαπηθεί ακόμα περισσότερο. Να πούμε ότι παίζουν η Σοφία η Γαλανάκη, ο Δον Χριστοδούλου, ο Βασίλης Παναγιωτίδης και η Τερέζα Κρητικού. Μία εξαιρετική ομάδα ηθοποιών. Ήταν και ο Ιωακίμ Κάσταγλης ως Περιστέρη, τώρα είναι ο Βασίλης. Τώρα είναι ο Βασίλης ο Παναγιωτίδης. Και επίσης κάτι που το θεωρούμε σημαντικό πάρα πολύ είναι ότι η παράσταση αυτή είναι μια παράσταση σύγχρονου θεάτρου, η οποία έχει μια διπλή λειτουργία, τουλάχιστον αυτό ήταν ο στόχος δημιουργίας της και νομίζουμε ότι τον έχουμε πετύχει. Το ένα είναι φυσικά να μιλήσει για τα μηνύματα αυτά που προαναφέραμε, αλλά επίσης να δείξει και στα παιδιά, να εισάγει τα παιδιά στην θεατρική εμπειρία, να τους δείξει πώς είναι, πώς κάνουμε θέατρο. Γι' αυτό ό,τι συμβαίνει πάνω στη σκηνή, με την ενέργεια και τη δύναμη των ηθοποιών και με ένα σκηνικό και κοστούμια τα οποία είναι άκρος λειτουργικά και δείχνουν ακριβώς τη θέση του κοστούμιου και του σκηνικού στο θέατρο. Για να δούνε πόσο απλό και συγχρόνως όμορφο είναι αυτό το πράγμα, να μπορούν και μόνοι τους να κάνουν θέατρο στο σπίτι τους. Ναι. Αυτό ήθελε και η Ιωάννα, αυτό θέλαμε όλοι στην ομάδα. Να εξάψουμε το ενδιαφέρον των παιδιών για το θέατρο. Γιατί πολλά από τα παιδιάκια που έρχονται να μας δουν είναι και η πρώτη τους θεατρική εμπειρία αυτή, είναι η πρώτη τους παράσταση. Ναι, γιατί είναι από ηλικίες τριών μέχρι και 10, εγώ θα το έλεγα. Ναι. Αλλά... Και ίσως και για ενήλικες. Να πω ότι επειδή είναι η πρώτη μας παιδική παράσταση σαν ομάδα, γιατί έχουμε κάνει άλλα 2 χρόνια με το Big Baby, βραδινό ήταν, θέλω να πω ότι με έχει κάνει πολύ χαρούμενη όλο αυτό και που κάναμε όλοι μαζί και νιώθω πολύ αγάπη από τα παιδιά γιατί είναι πολύ δύσκολο κοινό και νομίζω ότι κερδίσαμε πολλά πράγματα από αυτό
Και όπως μας λένε και αυτοί ότι κερδίζουν όταν φεύγουν από όλη αυτή την παράσταση. Αυτό ήθελα να πω σαν... Αυτό, ευχαριστούμε πάρα πολύ και περιμένουμε μικρούς και μεγάλους του χρόνου στην επανάληψη της παράστασης.